Η Νέα Δημοκρατία και σήμερα έβαλε πάνω στο τραπέζι δύο ή τρεις, αν θυμάμαι καλά, συγκεκριμένες, δεν θα πω κατηγορίες, αλλά στοιχεία κριτικής. Πρώτο, το άκουσα από τον κύριο Βασίλη Κικίλια, τον τομεάρχη άμυνας. Α, είναι αυτός που μπέρδεψε την επίρρεια με την επιρροή. Λοιπόν, μου έκανε μια ερώτηση ο κύριος Κικίλιας. Αφήστε να σας πω τι είπε. Δεν ρώταγε ούτε σωστά. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τη διαφορά της επίρρειας που έχει η ΑΟΣ από την επιρροή την πολιτική, είναι ολοφάνερο ότι και αυτά που λέει δεν είναι απαραίτητα ορθά. Είπε λοιπόν. Ο κύριος Κικίλιας δεν ξέρει εξωτερική πολιτική. Να με συγχωρέσει. Είπε λοιπόν σήμερα ότι φοβάται ότι εδώ γίνεται μια διαπραγμάτευση για το όνομα, για να πάρετε ως κυβέρνηση ανταλλάγματα για την ελάφρυνση του χρέους. Εντάξει. Και αυτός τα είπε αυτά για να του χαρίσει το δάνειο η τράπεζα που του έχει δώσει για το σπίτι του. Είναι συζήτηση αυτή τώρα. Γι' αυτό σας είπα, ο άνθρωπος μου υπέβαλε μια ερώτηση όπου την επίρρεια, που είναι επιστημονικός όρος για το χαρακτηρισμό της έκτασης που έχει η ΑΟΣ, το έλεγε, πείτε μας για την επιρροή της ΑΟΣ. Η ΑΟΣ δεν είναι δημοσκόπηση. Ο άνθρωπος λέει τέτοια. Αυτή είναι το επίπεδο των ερωτήσεών του και των παρατηρήσεων. Τι να σας πω. Το δεύτερο στοιχείο. Και το λέω με όλη την ευθύνη μου. Διότι αυτά που λέει ότι εμείς που πάμε να λύσουμε τα ζητήματα με τις βόρειες γειτονές μας, την Αλβανία και τα Σκόπια, από θέση ευθύνης, όπου με την Αλβανία έχω ξεκινήσει 3 χρόνια τη διαπραγμάτευση και με τα Σκόπια μόλις άλλαξε, προσπάθησα και επιδίωξα να ανοίξουμε τη διαπραγμάτευση και άνοιξε από το Γενάρη, να τα συνδέει με οικονομικούς παράγοντες κλπ. Είναι χειδαιότητα. Δεν είναι τρόπος πολιτικής αντίληψης. Και να σας πω και κάτι. Δεν έχουν κάνει μια ουσιαστική κριτική στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, στην εξωτερική πολιτική κάνουν δύο πράγματα. Δεν σας ασκήθηκε ή παραμικρή πίεση ή έστω δεν υπήρξε καμία παρότρινση στο πρόσφατο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδατε τον νέο Υπουργό Εξωτερικών, τον Πομπέο. Είδατε το νέο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας. Είδατε το σύμπαν του administration. Αυτό τι δείχνει. Τραμπ. Ότι είναι απομονωμένη η εξωτερική πολιτική. Προφανώς όχι, δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Με τον κύριο Πομπέο και τον κύριο Μπόλτον δεν μιλήσαμε καν για τον Σκοπιανό. Δεν υπήρξε καμία αναφορά. Με τον κύριο Μίτσελ κουβεντιάσαμε για τον Σκοπιανό, του έκαναν την ενημέρωση για τις ελληνικές απόψεις. Είναι γενικός γραμματέας για την περιοχή. Και με τον οποίο συζητώ αρκετές φορές και τον ενημερώνω για τις ζητήματα της περιοχής. Δεν υπήρξε από την πλευρά των ΗΠΑ παρότρινση. Καμία. Γιατί σε επίπεδο επίσημων ανακοινώσεων. Ναι, την είδατε την επίσημη ανακοίνωση? Δεν λέει τέτοια πράγματα που με ρωτάτε.